Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα εξετάζουν τις συμφωνίες της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο αποσπασμένες από τις εξελίξεις στην περιοχή. Ξεπερνούν το πρόβλημα και τις συνέπειες του έντονου υπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα. Όμως η πραγματική κατάσταση δείχνει πως οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας και άλλων κρατών, δεν παραθερίζουν στην περιοχή, αλλά συμμετέχουν στον ανταγωνισμό στον οποίο διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Συμφέροντα που αφορούν τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων και τους ενεργειακούς αγωγούς, στρατηγική σημασία επίσης θαλάσσιους διάβλους. Μέσα σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις έγινε η επέμβαση και κηρύχτηκε ο πόλεμος του Αμερικανονατοϊκού Ιμπεριαλισμού στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκδηλώνεται η επιθετικότητα της τουρκικής στατικής τάξης σε ανταγωνισμό με την ελληνική. Μέχρι τώρα ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες. Οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα που έχουν στήσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέποντας τη χώρα σε υπεριαλιστικό ορμητήριο, είναι επιθετική ενέργεια κατά των λαών και βάζουν σε κίνδυνο το λαό μας. Η συμμαχία με το Ισραήλ δυναμώνει ένα κράτος που διατηρεί την κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη και δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Η συμμετοχή της Ελλάδας σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη επιλογή. Θέτουμε αυτά τα ζητήματα γιατί τεκμηριώνουν δύο σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο τονίζει ότι οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού που ευθύνονται για δεκάδες πολέμους και επεμβάσεις με καταστροφικές συνέπειες δεν είναι δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας αλλά αποδεδειγμένα αντίπαλοι των λαών. Το δεύτερο συμπέρασμα τονίζει ότι η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία δεν πρέπει να δείχνουν καμιά εμπιστοσύνη στις αστικές κυβερνήσεις και κόμματα που η πολιτική τους φέρει τη σφραγίδα των συμφερόντων της ελληνικής πλουτοκρατίας και εμπλέκει τη χώρα στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αυτή είναι η ουσία που επιχειρείται να σκεπαστεί μέσα από το ψευτοκαυγά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ αν υπάρχει ή όχι εθνική στρατηγική. Ποιον κοροϊδεύεται? Οι πυλώνες της λεγόμενης εθνικής στρατηγικής είναι τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αυτό το έχετε αποδεχτεί όλοι. Συνεπώς, η συζήτηση περί εθνικής στρατηγικής και ομοψυχίας αποσκοπεί να θολώσει τα νερά, να κάνει το λαό συνένοχο και να τον αφοπλίσει. Λέει η κυβέρνηση, μα πώς, οι σύμμαχοι είναι στο πλευρό της Ελλάδας και εμείς σας λέμε ότι οι σύμμαχοί σας είναι με τα δικά τους συμφέροντα, τις γεωστρατηγικές τους επιδιώξεις και με αυτό το κριτήριο κάνουν τις επιλογές τους. Τα γεγονότα μαρτυρούν πως η τουρκική επιθετικότητα εκδηλώνεται με τη δική του στήριξη και οι δηλώσεις συμπαθίας ή η ψεύτικη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για κατανάλωση και αυτό που κρίνει είναι οι οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με την τουρκική αστική τάξη. Φτάσατε μέχρι και εσείς, κύριοι της κυβέρνησης, να αγαναχτείτε για τη στάση του ΝΑΤΟ. Και αυτό δεν είναι όμως μόνο ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ. ΝΑΤΟ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία. Γιατί αυτοί χαράζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και έχουν την ευθύνη για τις μεγάλες τραγωδίες και μεταξύ αυτών της κυπριακής τραγωδίας και της διατήρησης της τουρκικής κατοχής για 46 χρόνια στο νησί.
Αυτή είναι η σύμμαχή σας και θα πούμε και κάτι παραπάνω. Σήμερα διαμαρτύρεστε για την επικίνδυνη επιθετικότητα της Τουρκίας. Όμως αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, όπως πριν ο κύριος Τσίπρας, θα καθίσει στο ίδιο νατοϊκό τραπέζι με τον κύριο Ερντογάν για να πάρουν από κοινού αποφάσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ κατά των λαών, και το ίδιο θα γίνει και σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και άμυνας. Και ο λαός μας καλείται να βγάλει συμπεράσματα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Με πρωτοβουλία των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται γενικότερη διευθέτηση στην περιοχή, που μέρος της είναι η συνεκμετάλλευση θαλάσσιων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου και η διχοτόμηση της Κύπρου, στα πλαίσια ενός μεγάλου συμβιβασμού των αστικών τάξεων, και τα περί συζήτησης ουσιαστικού διαλόγου είναι για το Θεαθήνε. Τη συνεκμετάλλευση επιδιώκουν τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια, και για το λόγο αυτό παρεμβαίνει ο κύριος Πομπέο και ο κύριος Πάιατ. Για το λόγο αυτό ήρθε στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος συναντήθηκε στη συνέχεια με τον κύριο Τσαβούσογλου. Όμως, συνεκμετάλλευση με ή χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης σημαίνει συνέχιση του φαύλου κύκλου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όξυνση των εντάσεων στην περιοχή. Οι συμφωνίες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την Ιταλία και την Αίγυπτο, υπηρετούν ή διευκολύνουν το μεγάλο συμβιβασμό. Και αυτό δεν μπορεί να αποκρυφτεί με τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Οι πανηγυρισμοί για την οριοθέτηση ΑΟΣ έχουν κοντά πόδια. Οριοθέτηση ΑΟΣ έκανε η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και άλλα κράτη. Αλλά αυτός που κερδίζει είναι τα ενεργειακά μονοπόλια, και χαμένοι είναι οι λαοί που μπαίνουν σε περιπέτειες, γιατί αυτή είναι η καπιταλιστική ζούγκλα. Κύριοι βουλευτές, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας έγινε το 1977, δηλαδή μετά την ελληνοτουρκική κρίση του 1976. Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησε η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που προβλέπει ότι τα νησιά με οικονομική ζωή έχουν επίρρεια, έχουν δικαιώματα όπως οι υπηρετικές ακτές. Όμως η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησιά 70% και τις τροφάδες 32%, μετατοπίζοντας υπέρ της ιταλικής αστικής τάξης τη μέση γραμμή. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτές οι απώλειες καλύφθηκαν με την επίρρεια της Κεφαλονιάς, αλλά αυτοί οι υπολογισμοί είναι έξω από την πραγματικότητα, γιατί παραδείγματος χάρη τα διαπόντια νησιά είναι στο τριεθνές, επιδρούν στην οριοθέτηση με την Αλβανία και στα ζητήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν χωρούν συμψηφισμοί. Υπογράφηκε κοινή γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία Ιταλία και Ελλάδα ζητούν την τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής αλλιευτικής πολιτικής, και εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει την αιγυαλίτιδα ζώνη της έως τα 12 ναυτικά μίλια, θα διατηρηθεί η δραστηριότητα των Ιταλικών αλλιευτικών στην περιοχή με τα 6 και 12 ναυτικών μιλίων. Αυτό σημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα, τουλάχιστον για τα ζητήματα της αλλίας. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου μα καθόλου πιστικές οι κυβερνητικές τοποθετήσεις για το αλλιευτικό ισοζύγιο, γιατί δεν επαρκεί η εξήγηση ότι μπαίνουν περιοριστικά μέτρα στους Ιταλούς ψαράδες ως προς τον αριθμό των σκαφών και τα είδη που θα μπορούν να ψαρέψουν, αφού είναι γνωστό
πως ο Ιταλικός αλλιευτικός στόλος συγκροτείται από μονοπωλιακές επιχειρήσεις και ισχυρές πολυάριθμες μονάδες με πολλά πλεονεκτήματα. Κύριοι βουλευτές, η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία για μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι και αυτή αποτέλεσμα απαράδεκτου συμβιβασμού με κριτήριο τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και τα περιιστορική σημασία στοχεύουν στην εξαπάτηση του λαού. Γι' αυτό ακριβώς η κυβέρνηση δεν έδωσε στα κόμματα τα υλικά που καταγράφουν την πλήρη εικόνα, τη μεθοδολογία υπολογισμού της επίρρειας των νησιών, τα σημεία βάσης και τον υδρογραφικό χάρτη για το τι περιλαμβάνει η κάθε ΑΟΣ. Η μερική οριοθέτηση με άξονες τον 26ο και 28ο μεσημβρινό μπλοκάρει το θαλάσσιο δρόμο Ελλάδας-Κύπρου, εξαιρεί το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο, και ενώ η περιοχή από τον 28ο μέχρι τον 32ο μεσημβρινό είναι στην πρώτη γραμμή του συνολικού παζαριού και των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης, όπως φαίνεται από τις σχετικές ναύτεξ, τις στρατιωτικές ασκήσεις και τις κινήσεις του ερευνητικού πλοίου ο Roots Rates. Αυτές τις μέρες, κυβερνητικά στελέχη μαζί με αστούς αναλυτές που έχουν αναγάγει τις υπεριαλιστικές επιδιώξεις στην περιοχή σε θρησκεία, ξεπέρασαν κάθε όριο. Ανακάλυψαν πως το Καστελόριζο είναι δίπλα στις τουρκικές ακτές και άρα καλείται να υποστεί τις συνέπειες, ανοίγοντας έτσι επικίνδυνο δρόμο για όλα τα νησιά που είναι κοντά στη γειτονική χώρα. Όμως, η γεωγραφική θέση του νησιού δεν οδηγεί σε λιγότερα δικαιώματα από άλλες ελληνικές περιοχές και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά. Συνεπώς, η προβολή νομολογιών διεθνών δικαστηρίων στις οποίες επιδρούν γεωστρατηγικά συμφέροντα για να δικαιολογηθεί μηδενική ή μειωμένη επίρρεια των νησιών είναι εκ του πονηρού και καταπατά το άρθρο 121 της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που προβλέπει πλήρη επίρρεια όπως οι υπηρωτικές ακτές. Η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα μιλάει για τμηματική οριοθέτηση και καλλιεργεί αναμονή ότι θα συμπεριληφθούν σε αόριστο χρόνο και ενώ είναι γνωστό πως η Αιγυπτιακή αστική τάξη υποστήριξε και υποστηρίζει τη μερική οριοθέτηση γιατί αφήνει ανοιχτό το δρόμο για διευθετήσεις με την Τουρκία ή ακόμα για να μην εμπλακεί σε ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις. Η γραμμή της οριοθέτησης της ελληνικής και αιγυπτιακής ΑΟΣ δεν καθορίστηκε με βάση τη μέση απόσταση 50-50% και δεν είναι μέση γραμμή, αλλά γραμμή με αναλογικό υπολογισμό που επιλέχθηκε για να υπογραφεί η συμφωνία και αυτό οδήγησε σε μειωμένη επίρρεια ακόμα και της Κρήτης, του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού και σε διαγραφή νησιών νότια της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η μοιρασιά της ΑΟΣ έγινε με 46% η Ελλάδα, με 44% η Ελλάδα και 56% η Αίγυπτος. Όμως, τα γεωγραφικά στοιχεία δεν δικαιολογούν τέτοια ανισότιμη κατανομή, αλλά και εδώ ικανοποιήθηκε η θέση της αιγυπτιακής πλευράς να πάρει τη θαλάσσια ζώνη νότια της οριοθετικής γραμμής, μέρος της λεκάνης του Ηροδότου, για την οποία υπάρχουν μελέτες για την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων. Χρησιμοποιείται επίσης το επιχείρημα πως η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Αυτό όμως παραμένει. Αξιοποιείται και θα αξιοποιηθεί από την τουρκική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης υπογράφηκε από την κυβέρνηση Σάρατς, που έχει αναγνωριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη, που έτσι κι αλλιώς
έχουν την ευθύνη της νατοϊκής επέμβασης στη Λιβύη το 2011 με την πρωταγωνιστή τη Γαλλία που πίνεται νερό στο όνομά της. Στη βάση των παραπάνων, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και τις δύο συμφωνίες. Σχετικά με το θέμα της επέκτασης σε γυαλίτιδα ζώνης, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας υποστηρίζει πως η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη, έχει δικαίωμα σε αιγυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια. Όμως υπάρχουν προβλήματα. Το ένα αφορά τη μερική επέκταση και την εξαίρεση του Αιγαίου. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Που ενέχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ως ειδική περίπτωση και να αξιοποιηθεί στο γενικότερο παζάρι. Και το δεύτερο είναι ότι η επέκταση της αιγυαλίτιδα ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια είναι μπλεγμένη στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών και δεν μπορεί να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Με δύο λόγια, με ή χωρίς επέκταση της αιγυαλίτιδα ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και κάθε αστική κυβέρνηση, θα συνεχίσει την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τις κινήσεις των αστικών τάξεων και την εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την αιγυαλίτιδα ζώνη, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ υπέρ του λαού μας συνδέεται με την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ των γειτονικών κρατών και λαών, την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την αποδέσμευση της χώρας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και για αυτούς τους στόχους παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε.